Δεν τον έφτιασε λοιπόν ο Θεός τον Σατανά. Αλλά τον χρησιμοποιεί ο Θεός τον Σατανά. Και τον αφήνει τον Σατανά να πειράζει τον άνθρωπο. Και αυτός ο Χριστός επηρεάστηκε από τον Σατανά. Σας έδειξα ένα βράδυ, νομίζω, εκεί πέρα, τον πειρασμό του Σατανά, του Χριστού μας, 40 μέρες και 40 νύχτες στο σαραντάριο, ε! Αλλά ενίστεψε 40 μέρες κατά της σαρκός του. Του απήντησε ως έπρεπε κατά του κόσμου. Και του απήντησε ως έπρεπε κατά του συμφέροντος. Διότι αυτοί οι τρεις εχθροί είναι του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει τρεις εχθρούς, τους οποίους δεν τους προσέχει και δεν τους εντοπίζει. Ο πρώτος είναι η σάρξη του. Η σάρξη του ανθρώπου, αυτή που τρέφουμε και θάλπουμε εμείς, είναι ο υπαρίθμενας εχθρός της ψυχής του. Η ψυχή με τη σάρκα είναι ο σκύλος με τη γάτα. Ό,τι συμφέρει στην ψυχή δεν το θέλει το σώμα. Και ό,τι θέλει το σώμα δεν συμφέρει στην ψυχή. Και όποιος υπακούσει τη σάρκα, την έχασε την ψυχή. Ο άνθρωπος καλείται να αγωνιστεί κατά της σαρκός του και να της λέει όχι. Ό,τι σου ανήκει, όχι ό,τι θέλεις. Και ο άνθρωπος δυστυχώς το έχει μέσα του να κάνει αυτό που θέλει η σάρξη του, αυτό που θέλει το εγώ του. Θυμούμε κάποτε τον μικρό που έχουμε, ένα παιδί που μας έδωσε ο Θεός έπειτα από 17 χρόνια ατεχνίας, 2 χρονών, μόλις άρχισε και ομιλούσε. Είχα βρεθεί στην πορταριά του Βόλου και του έλεγα μη, δεν κάνει αυτό, δεν πρέπει. Ξέρετε τι μου απήντησε? Όχι ό,τι πρέπει, ό,τι θέλει, μου λέει. Εγώ στάθηκα και το κοίταγα. Όχι ό,τι πρέπει, γιατί του λέω δεν πρέπει να γίνει αυτό. Και μου λέει όχι ό,τι πρέπει, ό,τι θέλει, μου λέει. Πόσο το θέλω, τι πάει να πει δεν πρέπει? Είναι μέσα στο αίμα. Υποδόριος ένεσης. Ο άνθρωπος, η σάρκ, ζητάει πράγματα τα οποία είναι αντίθετα με τη σωτηρία του ανθρώπου. Και άλλη μόνο από τον άνθρωπο, ο οποίος ακούει τη σάρκα του. Η οποία σάρκ είναι μυρμικολέων, λένε οι πατέρες. Άλλοτε κάνει το θηρίο, το λιοντάρι, και άλλοτε κάνει το μυρμήγκι. Άμα πεις να νηστέψεις, θα πει πού να τα βγάλεις πέρα, δεν μπορεί να τα βγάλεις πέρα. Βάλε λιγάκι λαδάκι, βάλε. Κάνει το πεθαμένο. Είναι θηρίο. Είναι αλεπού. Είναι έχιδνα. Το ξέρει ο άνθρωπος. Τώρας Χριστός νηστεύει 40 μέρες σε 40 νύχτες. Ποιος είσαι εσύ, ταλέπορε άνθρωπε, που τολμάς να πεις ότι δεν είναι τίποτα η νηστεία και δεν χρειάζεται η νηστεία? Όταν ένας Χριστός προσεύχεται 40 ημερόνυχτα συνεχώς, ποιος εσύ ταλέπορε άνθρωπε που δεν είπες ούτε μια φορά στο 24ωρο ένα Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησεν? Και πού πηγαίνεις, πού βαδίζεις? Καταλάβατε? Δεν τα προσέχουμε λοιπόν αυτά και δεν τα ξέρουμε αυτά. Και έτσι ο Σατανάς μας πιάνει στην απόχη. Είναι τέχνη της μάστορας. Έχει στήσει παγίδες πολλών ανθρώπων. Μάλιστα στην εποχή μας είναι εν πλήρη εξάρση το έργο του Σατανά. Με όλες τις αιρέσεις, με όλες τις δαιμονίες. Τι να σας πω και τι να σας απαριθμίσω. Αυτός, κρυμμένος βέβαια από κάτω σε όλα αυτά, ενεργεί δολίως κατά του Χριστού. Δεν τον έκανε λοιπόν ο Χριστός τον Σατανά. Μάλιστα ήρθε στον κόσμο να καταλύσει τα έργα του Σατανά. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, να λύσει τα έργα του Σατανά. Ήρθε ο Χριστός στον κόσμο να καταργήσει τον θάνατο, που ο θάνατος αρχηγό έχει τον Σατανά. Ο Σατανάς έφερε τον θάνατον στον κόσμο. Φθόνο διαβόλο, λέγει ο Σολομών, εισήλθε ο θάνατος στον κόσμο. Και ο Χριστός ήρθε να πεθάνει αυτός, να ζωοποιήσει τον άνθρωπο. Θανάτο Ιησού, θανάτο, θάνατο πατήσας. Επάτησε το θάνατο και ζωοποίησε τον άνθρωπο. Κατά συνέπεια του οφείλουμε του Χριστού πολλά ευχαριστώ, πολλή ευγνωμοσύνη για αυτό το έργο που έκανε και συνεχίζει να κάνει την εκκλησία του. Διότι εάν δεν υπήρχε Σατανάς, τι χρειαζόσαν οι εκκλησίες αυτές? Για να ερχόμαστε να σπάζουμε τους εικόνες τους Αγίους? Γιατί? Για να πάνε πιο πάνω? Άναψε ένα 1.000.000 τόνους και ρίσου Αγίους Αναργύρους. Ούτε ένα εκατοστό δεν τον πηγαίνεις παραπάνω τον Άγιο Ανάργυρο. Εκεί που πήγε, πήγε. Εγώ ωφελούμε, αυτός δεν ωφελείται. Ούτε κατεβαίνει και από εκεί που πήγε. Είναι κατάσταση πέραν του τάφου. Όπως έστρωσε, εκοιμήθηκε. Αγωνίστηκε, εδικαιώθηκε. Εγώ τον έχω ανάγκη.